Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
δεχομένου του παράσου μέγα και πλούσιον ελαιών. Αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιών σου εφημάς, καθώ απεριελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιών σου εις τον αιώνα, τα έργα των κοινών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Πώς ερμηνεύεται η παρουσία
νεκρού του Θεού, εντός εισαγωγικών νεκρού του Θεού, μέσα σε αυτόν τον τάφο. Πώς ερμηνεύεται ο θάνατος του Θεού και πάλι εντός εισαγωγικών, δεν πεθαίνει ο Θεός. Ο άνθρωπος, η ανθρωπίνη φύση έπαθε σήμερα και πέθανε του Κυρίου και συμπάσχει απαθήτως η Θεία. Πώς ερμηνεύεται όμως αυτό το γεγονός του θανάτου του Θεού? Τι σημαίνει ότι ο Θεός βρίσκεται στο μνήμα? Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές απαντήσεις. Αλλά θεολογικά μία στέκει και αυτήν θα παρατηρήσουμε σήμερα. Αυτήν που η Εκκλησία γνωρίζει, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες άπαντες έρχονται και την παρομοιάζουν και την ερμηνεύουν και την παρουσιάζουν σε όλους μας. Τάφος του Χριστού σημαίνει, αγαπητοί αδερφοί, κένωσης του Θεού, το και με έψιλον. Άδειασε ο Θεός, έδινε ουρανούς, εγκατέλειπε ουρανό, κατέβασε για λίγο την δόξα του, εσμίκρινε για λίγο το μεγαλείο του, εθεωρήθηκε ως αλήτης απάνω στο σταυρό και πολύ περισσότερο ως εγκαταλελειμμένος από τον Πατέρα του. Θεέ μου, είπε, είναι ατί με εγκατέλειπες, χάρη της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και τι σημαίνει κένωση του Θεού? Εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή το λέμε άκρα ταπείνωσης του ιδίου του Θεού. Μίκρινε το μεγαλείο του, θα το επαναλάβω. Αλλά μάλλον καλύτερα ο Παύλος το λέει στην προς Φιλιππησίους του επιστολή. Να το ακούσουμε και να το αποδώσουμε αν μπορούμε. Ο Κύριος μας λέγει «Εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Σμίκρινε ο Θεός το μεγαλείο του για λίγο και πήρε μορφή δούλου και εμφανίστηκε στον κόσμο ως άνθρωπος και την εικόνα του ανθρώπου εφόρεσε ανάμεσα στους ανθρώπους και ταπεινώθη για να μπορέσει να υπακούσει στον Πατέρα του μέχρι και τον θάνατο και μάλιστα με τον ατιμωτικό θάνατο του σταυρού. Αυτά λέει ο Παύλος και ακούσαμε προηγουμένως τον μουσικολογιότατο κύριο Κοκαλιάρη, τον άρχοντα ιεροψάρτη μας, να γινώσει και πάλι από τον Παύλο τον λόγο του Σταυρού που σύναξε ο Θεός τα μωρά και τα ανόητα για να συμπτύξει και πάλι τον κόσμο, για να αναπαλαιώσει και πάλι τον κόσμο. Ώστε τάφος του Χριστού σημαίνει την ταπείνωση του Θεού, ταπεινώσαμε τον Θεό, την κένωση του Θεού, το και με έψιλον, το άδειασμα του μεγαλείου του Θεού. Θα μου πει ο καθένας από εσάς μεγάλες κουβέντες και ωραίες. Το ίδιο λέγει εδώ και ο Ιερός Χρυσόστομος. Για ακούστε τον. Τον μεν γάβει βάξε ταπείνωση εύκολον, το δέκιο δόν κοινά δείξε, διείς μετευλογία στάφτα και μετευχολία στάφτα εγένετο, τούτο εστί το θαυμαστόν. Να το αποδώσω. Το να λέει κανείς και να μιλάει για την κένωση του Θεού και την ταπείνωση του Θεού και το σμίκρυμα του μεγαλείου του, αλλά και στη δική μας ζωή το ίδιο, εύκολο είναι. Αλλά το να δείξει και να ανοίξει δρόμο, ώστε με ευκολία να πραγματοποιηθεί αυτό, εδώ είναι το θαυμαστό. Δια τούτο ήρθεν ο μονογενής και ου πρώτερον απέστη έως αν απείλαξε τις δυσκολίες ημάς εκείνης, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Για τούτο λοιπόν ήρθε ο μονογενής Υιός του Θεού και ταπεινώθηκε και γεννώθηκε και αυτοευτελίστη
και δεν έφυγε από κοντά μας προηγουμένως, μέχρι ότου μας απείλαξε από αυτήν τη δυσκολία. Με άλλα λόγια, εζήμωσε την ταπείνωση και της έφτιαξε τον δρόμο. Τον περπάτησε εκείνος ως Via Dolorosa, όπως το ξέρουμε εδώ μαρτυρίου, στην Ιερουσαλήμ, για να μπορέσει να μας πει τι σημαίνει ταπείνωση. Και τι σημαίνει ταπείνωση, θα μου πεις. Τι σημαίνει ταπείνωση για τον Θεό. Για ακούστε το, ωραιότατο το κείμενο μεταφρασμένο θα το αποδώσω στην αγάπη σας, του Ιερού Χρυσοστόμου μου και πάλι. Εγώ πατέρας, εγώ εμφύος, εγώ οικία, εγώ τροφέας, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο για σένα άνθρωπε, ό,τι θέλεις, εγώ, τίποτε να μη σου λείψει. Εγώ θα δουλέψω για χάρη σου, ήρθα να διακονήσω και όχι να διακονηθώ. Εγώ φίλος και ξένος και κεφαλή και αδερφός και αδερφή και μητέρα, τα πάντα εγώ, αρκεί να διάκρισε φιλικά απέναντί μου. Εγώ φτωχός για σένα, εγώ αλήτης για σένα επάνω στο σταυρό. Στον τάφο κατέβηκα για σένα, στον ουρανό για σένα προσεύχομαι και ταυτικά στον πατέρα μου. Κάτω στη γη για σένα ήρθα, πρεσβευτής για αυτόν. Για μένα είσαι τα πάντα, και αδερφός και συγκυρονόμος και φίλος και μέλος. Τι άλλο θέλεις, άνθρωπε? Είναι ωραίο νομίζω σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, ιδίως εκείνοι που με ακούτε, γιατί εδώ μιλάω σε κενά καθίσματα, εδώ καταντήσαμε, να δώσουμε έναν ορισμό λοιπόν επί τη βάση αυτών που μας λέει ο Χρυσόστομος και κυρίως επί τη βάση εκείνων που έπραξε ο Κύριος και Θεός μας τη Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, τι σημαίνει ταπείνωση και κένωση. Να δώσουμε έναν ορισμό και να το τολμήσουμε, όχι εμείς, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ταπείνωση σε στή, θυσία των πάντων και επώδυνη κένωση. Σημαίνει ταπείνωση, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τη μετατροπή της αγάπης σε θυσία, θυσία των πάντων και φοβερή κένωση που πονάει στη σάρκα και στο μυαλό. Και συνεχίζει: ό,τι είναι το αλάτι για κάθε τροφή, τούτο είναι η ταπείνωση για τον Θεό και για κάθε ανθρώπινη ερωτή. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, άδειασμα της ψυχής είναι η ταπείνωση και επιπλέον, να το πούμε έξω από τα δόντια, η Μεγάλη Παρασκευή είναι η λιδία λίθος που μετατρέπει την αγάπη σε θυσία. Ταπείνωση σημαίνει θυσία. Για τούτο κατά τον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, ταπείνωση είναι η μυστική δύναμη που κατήχαν οι τέλειοι άλλοι. Αλλά και ο Άγιος Θεόγνωστος θα μας δώσει κάτι άλλο όμορφο να πει. Η ταπείνωση αξιώνει τον άνθρωπο να βλέπει τον εαυτό του μυρμήγκι και σκουλίκι για να γίνει θεόπλαστος και πάλι. Όμως, θεωρούμε καλύτερα απ' όλα το τι σημαίνει ταπείνωση μπροστά από τον Πανάγιο Τάφο, πως το έχει πει ο αείμνηστος πατήρ Παύλος Ευδοκίμων. Μας λέει, μεγάλος της Εκκλησίας θεολόγος, έξοχος δογματολόγος και πατέρας μεγάλος του σύγχρονου όντως πατερικού θεολογικού λόγου. Για την ταπείνωση λοιπόν. Ο άνθρωπος ο ταπεινός πάβει να θεωρεί τον εαυτό του κέντρο του κόσμου. Ας το ακούσουν οι μεγάλοι της γης ετού τη στιγμή μέσα σε αυτή την ταραχή. Ο άνθρωπος ο ταπεινός πάβει να θεωρεί τον εαυτό του κέντρο του κόσμου. Το παν πιστεύει ότι ανήκει στο Θεό. Η τέχνη της ταπείνωσης
δεν είναι καθόλου το να γίνεις τούτο ή εκείνο, αλλά να είσαι ακριβώς στο μέτρο που σου δόθηκε από τον Θεό. Αυτό λέγει ο πατήρ Ευδοκίμων. Και ο Κόντογλου στο καταφύγιο γράφει εκείνο το περίφημο. Είναι μεγάλη δουλειά, να ξέρεις, να μένεις στα μέτρα που σου διόρισε ο Θεός. Να ξέρεις τα όρια σου, με άλλα λόγια, αυτό είναι ταπείνωση. Να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις τα όρια σου, να απλώνεις τη γλώσσα σου, το μυαλό σου, τα χέρια σου, την υπόστασή σου, μέχρι εκεί που σου έχει διορίσει ο Θεός. Μέχρι εκεί που σου έχει ορίσει ο Θεός. Εκείνο, έψιμα κεφαλαίο, την ημέρα εκείνη αυτοκατηργήθη και αυτοετιμωρήθη, διότι περί αυτού πρόκειται, για να μπορέσει να ζήσει η ανθρωπότητα και ο κόσμος, για να ζήσει ο άνθρωπος. Για τούτο, και θα τελειώσουμε σήμερα με μια κουβέντα του Οσίου Νικήτα του Στυφάκου, μεγάλο πατρός της Εκκλησίας μας και πνευματικού τέκνου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Γνώθης αυτόν και τούτο εστίν η αληθινή το όντι ταπείνωσης. Η ταπεινοφροσύνη εκδιδάσκει, συντρίβει την καρδία και αυτό τούτο το εργάζεστε, διδάσκει και φυλάτει. Η δε μη που έγνωσε αυτόν, ούτε στη ταπείνωση είδας, ούτε ύψο της αληθούς εργασίας της φυλακής. Το γαρ εαυτόν επιγνώμε τέλος των αρετών της των ερωτών εργασίας. Να μεταφράσω. Γνώρισε τον εαυτό σου. Αυτή είναι η όντως η αληθινή ταπείνωση. Εκείνη που ξέρει να διδάσκει την ταπεινοφροσύνη, που ξέρει να συντρίβει την καρδιά. Και αυτό, μάλιστα, η ταπεινοφροσύνη, με άλλα λόγια, είναι αυτή που σου δίνει το δικαίωμα να εργάζεσαι και να φυλάτεις τον νόμο του Θεού. Αν δεν ξέρεις τον εαυτό σου, ούτε τι είναι ταπείνωση, ούτε πολύ περισσότερο αγγίζεις την αλήθεια, ούτε ξέρεις την ταπείνωση, ούτε αγγίζεις την αλήθεια, ούτε τηρείς τον νόμο του Θεού. Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι το τέλος και η απόδειξη όλων των αρετών. Τελειώνοντας σήμερα, μπροστά από το μνημείο του Κυρίου, εμπεριέχουν αυτόν τον ίδιον τον Κύριο την πέτρα της ζωής, έχουμε να πούμε στους μεγάλους της γης: ταπεινωθείτε, ας ταπεινωθούμε, οι ώρες δύσκολες, οι ώρες φοβερές, οι ώρες μεγάλες, Θεός οδυνάται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ας μην υψώσουμε κούφια την κεφαλή μας απέναντι στο Θεό, αλλά ας του ανοίξουμε την καρδιά και ας του πούμε: «Ήσελθε Κύριε, έρχου Κύριε». Και είμαι βέβαιος μαζί με τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη ότι εκείνος θα πει: «Έρχομαι γρήγορα ταχύ». Καλή Ανάσταση. Την απολύ στον δώρο σου έσποτα, κατ' ορίμα σου εν ελλήνη, ότι είδον η αφαρμή μου το σωτηριό σου, ο ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά υπεδέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους όνομας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεία, ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα της αμαρτίας ημών. Δέσποτας ο κόσμος της ονομίας ημών. Άγια επίσκεψε η Κυρία σου της ασθενίας ημών. Έλεγε του ονόματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους όνομας των αιώνων αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελευθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επικριτής.
Θα αρχίσει εις τας 7 ακριβώς.